Όλη η ιστορία των πρωτοπλάστων και του παραδείσου δεν είναι ένας μύθος. Επειδή στην εποχή μας ιδιαιτέρως βάλεται η Παλαιά Διαθήκη και επειδή ακριβώς θέλουν να προσβάλλουν την Καινή Διαθήκη, αλλά ακόμη δεν τολμούν να την προσβάλλουν την Καινή Διαθήκη, προσβάλλουν την Παλαιά που είναι τα πόδια, η βάση, θα λέγαμε το υπόβαθρο της Καινής Διαθήκης. Αναφερεθεί η Παλαιά Διαθήκη, η οποία ομιλεί δια των Χριστών, δια των προφητιών της, των συμβόλων της και των τύπων της, αναφυσβήτητα τότε πια μπορούμε να ρωτάμε χωρίς να πάρουμε ποτέ απάντηση το ερώτημα που είπε ο Κύριος: τι να με λέγουν οι άνθρωποι, είναι των Υιών του ανθρώπου. Οι άνθρωποι τι λέγουν για μένα? Και θα απαντούσαμε: δεν ξέρουμε. Όταν ο Απόστολος Πέτρος είπε «Σύ ή ο Υιός του Θεού του Ζώντος», ακριβώς το είπε όχι μόνο κάτω από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, όπως του αποκαλύπτει ο ίδιος ο Κύριος, αλλά γιατί ο Απόστολος Πέτρος έχει υπόψη την Παλαιά Διαθήκη, ότι όλες οι προφητείες, οι χριστολογικές προφητείες, συγκλίνουν σε ένα πρόσωπο, και το πρόσωπο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός, ώστε θα γράψει αργότερα στην επιστολή του την πρώτη ότι κάθε προφητεία δεν έχει ανθρωπίνη προέλευση αλλά θεία προέλευση, και συνεπώς εφόσον έχουμε τις προφητείες εκείνες οι οποίες ομιλούν δια τον ερχομό του Μεσσίου, τότε αναμφισβήτητα ο Χριστός που είναι μπροστά εις τον Πέτρον δύναται να υποδειχθεί από αυτόν και να του πει ο Πέτρος: «Συ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αν όμως λείπουν οι προφητείες, αν όμως λείπει η Παλαιά Διαθήκη, τότε ποιος είναι ο Χριστός? Τότε θα είχαμε το δικαίωμα να πούμε ό,τι θέλουμε για τον Χριστό. Ο Θεός που εργάστηκε το έργο της σωτηρίας μας και τοποθέτησε σαν ένα προήμιον της Καινής Διαθήκης την Παλαιά Διαθήκη, νομίζω ότι ξέρει πιο πολλά από μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να την καταργήσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επαλαιώθη. Σημειώσατε δε με την ευκαιρία ότι οι προφητείες για το πρόσωπο του Χριστού δεν εξαντλούνται εις την πρώτη έλευσή του, αλλά επεκτείνονται και εις τη δευτέρα του έλευση. Συνεπώς ο προφητικός λόγος της Παλαιάς Διαθήκης είναι ομοίως και στην Καινή Διαθήκη επίκαιρος, και αναμένεται η πραγμάτωση, η τελική πραγμάτωση των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και κάτι ακόμη. Το βιβλίο της Γενέσεως που ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη είναι εκείνο που μας αναφέρει ότι η δημιουργία του κόσμου ανήκει σε ένα Θεό, ότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα του Θεού, ότι ετοποθετήθη εις έναν παράδεισον, ότι εξέπεσε ο άνθρωπος, εμπήκε ο θάνατος, και ο κόσμος παρουσιάζει το φαινόμενο αυτό. Ένας σοφός, ωραίος κόσμος με μία καρικατούρα, την αμαρτία και το θάνατο. Ποιος έκανε την αμαρτία? Ποιος έκανε το θάνατο? Πώς αυτά μπήκαν? Και ο άνθρωπος μένει πεσμένος και ηθικά και οντολογικά. Ηθικά γιατί έπεσε αμαρτάνοντας. Οντολογικά γιατί δεν μπορεί να σταθεί στις πατούσες του. Όταν έρθει η ώρα να πεθάνει, πέφτει. Και συνεπώς πτώμα από το πίπτο σημαίνει ότι μπήκε ο θάνατος και έπεσε ο άνθρωπος.
Έτσι έκανε ο Θεός τα πράγματα. Ποτέ. Ιδία η Παλαιά Διαθήκη μας λέγει ότι ο Θεός δεν έκανε τα πράγματα έτσι. Δεν έκανε τον θάνατον. Ο Θεός ούτε ποιήσε θάνατον, λέει η Σοφία Σολομώντος. Τότε πρέπει να γίνει μια διόρθωση. Και ποιος ήταν εκείνος ο οποίος θα διορθώσει? Ο νέος Αδάμ, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, που θα πάρει τη θέση του παλαιού Αδάμ για να ανορθώσει τον παλαιόν Αδάμ, αλλά κάτω από την υπακοή του Θεού Πατρός, κάτω από την οποία υπακοή ο παλαιός Αδάμ δεν είχε βρεθεί. Συνεπώς, εάν βγάλουμε την διήγηση, το γεγονός της πτώσεως του ανθρώπου, καταρχάς ότι έχει ο άνθρωπος, έχει γενάρχας τον Αδάμ και την Εύα, ότι ήσαν εις τον παράδεισο και ότι έπεσαν, αν τα βγάλουμε αυτά, τότε μένει ομοίως αναπάντητο το ερώτημα πόθεν ο θάνατος και πόθεν η αμαρτία. Τότε εκλαμβάνεται ο θάνατος και η αμαρτία φυσιολογικές καταστάσεις. Εκείνο που δυστυχώς λέμε, γιατί δεν ξέρουμε το περιεχόμενο της πίστεως, έτσι το ήθελε ο Θεός να πεθάνουμε και πεθαίνουμε, γιατί ο Θεός τα έκανε τα πράγματα. Δεν τα έκανε ο Θεός έτσι τα πράγματα καθόλου. Και τότε πώς μπορεί να σταθεί ένας λυτρωτής? Εάν δεν έπεσε ο Αδάμ, δεν έχει έννοια η παρουσία του Χριστού, γιατί η παρουσία του Χριστού ήρθε να ανορθώσει και ηθικά, ακριβέστερα πνευματικά και οντολογικά τον άνθρωπο. Οντολογικά, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, να σταθεί ο άνθρωπος στις πατούσες του, δηλαδή να αναστηθεί όπως αναστήθη ο Χριστός από τον τάφον. Έτσι, μόνο εάν δεχθώ ότι υπάρχει το γεγονός των πρωτοπλάστων του παραδείσου και της πτώσεως, τότε μόνο δύναμε να δεχθώ τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο λυτρωτής. Είδατε λοιπόν πως η άγνοια ή το χειρότερο πονηρία υπάρχει σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να βγάλουν την Παλαιά Διαθήκη. Βλέπετε τώρα πως κόβουν τα πόδια της Καινής Διαθήκης. Βλέπετε ότι την αφήνουν μετέωρη και χωρίς απάντηση.